αγαπώ και την καρδιά την καρδιά. Ένα ευχάριστο γλέντι είχαν την ευκαιρία να βιώσουν οι κόοι της Αθήνας με πρωτοβουλία της Ένωσης Κόων στο πνεύμα της σύσφιξης σχέσεων και στην ανάγκη για επαφή των μελών. Το γλέντι είχε καλό φαγητό, πολύ χορό και καλή διάθεση. Όμορφη δράση εδώ της Ένωσης Κόων της Αθήνας σε μια όμορφη ψυχαγωγική εκδήλωση εδώ στο Μονοπάτι, στο νέο Ηράκλειο Αττικής. Να μας πείτε έτσι δύο λόγια, Πρόεδρε, για αυτή την πρωτοβουλία σας, για αυτή την πρωτοβουλία της Ένωσης. Λοιπόν, επειδή περάσαμε πάρα πολύ όμορφα πέρυσι, πάρα πολύ ωραία σε αυτό το χώρο, το κάναμε και φέτο. Και είναι όλα τα μέλη μας εδώ των Αθηνών μαζί μας. Και πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεστε και να περνάτε όμορφα. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό για μας. Όπως κάθε χρόνο έχουμε το γλέντι μας. Από πέρυσι είμαστε εδώ, το έχουμε κάνει στέκι, το μονοπάτι. Τα παιδιά είναι υπέροχα. Μαζεύονται όλα τα μέλη. Βρισκόμαστε, χορεύουμε, τρώμε, γλεντάμε, διασκεδάζουμε. Είναι μια μέρα καθαρά διασκέδασης. Έχετε έτσι ορίσει κάποιον στόχο, ίσως από τα έσοδα της σημερινής εκδήλωσης? Για περαιτέρω δράσεις. Για περαιτέρω προβολή της, του πολιτισμού της ΚΟ και για όλα όσα θέλουμε να κάνουμε γενικότερα. Ο λόγος που κάνουμε κάποιες δράσεις και κάπου μαζεύουμε κάποια χρήματα είναι γι' αυτό. Για να μπορούμε να προωθήσουμε όλα όσα θέλουμε να κάνουμε και αυτά που έχουμε αφορούν να κάνουμε την ΚΟ, που αφορούν την ΚΟ, τον πολιτισμό, την κοινωνία, τους ανθρώπους. Και πόσο γνωρίζουμε, ετοιμάζεστε τώρα για τις εκδηλώσεις ενσωμάτωσης στο Δεκανήσου. Να μας πείτε δύο λόγια, Πρόεδρε. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε, το κάνει η Δωδεκανησιακή Ομοσπονδία, έτσι. Έχουμε, στη Μητρόπολη θα γίνει δοξολογία και μετά θα γίνουν τα χορευτικά και τα λοιπά, τα υπόλοιπα. Κάνετε δηλαδή και παρέλαση στο Σύνταγμα? Παρέλαση βέβαια. Τι ώρα είναι έτσι το προγραμματισμός? Η παρέλαση ξεκινάει στις 12 η ώρα. Θα υπάρξει και δοξολογία? Ναι. Mm-hmm. Πρώτα είναι η δοξολογία και μετά είναι η δοξολογία. Σε ποιο ναό είναι? Στην Μητρόπολη. Πολύ ωραία. Και συμμετέχουν όλοι οι δωδεκανησιακοί σύλλογοι, να φανταστώ. Ακριβώς. Όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Υπάρχει έτσι κάποιος άλλος προγραμματισμός που έχετε η Ένωση των ΚΟΟΝ της Αθήνας? Έχετε κάτι άλλο στο πρόγραμμά σας? Συμμετοχή στην Ομοσπονδία σίγουρα, στις εκδηλώσεις της ενσωμάτωσης. Σίγουρα, είμαστε εκεί. Από εκεί και ανήκουμε πέρα και στη Δωδεκανησιακή Ομοσπονδία. Βέβαια. Από εκεί και πέρα υπάρχουν βλέψεις και σκέψεις και για κάποια άλλα θεματάκια που θέλουμε μέχρι το καλοκαίρι. Έτσι, ναι. Κάποια εκδρομούλα ενδεχομένως. Οτιδήποτε υπάρχει στο μυαλό μας το προσπαθούμε. Και σίγουρα συμμετοχή στα υποκράτεια του 2024, στα θερινά υποκράτεια στην ΚΟ. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. Ανήκουμε και στη Δωδεκανησιακή Ομοσπονδία. Ο πρόεδρος είναι ο κ. Γιάννης Φραγκούλης, έτσι, που αγκαλιάζει όλα τα νησιά. Αξιόλογος πάντα ο κ. Γιάννης, αξιόλογος και αγαπητός. Όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Και το κάνει πολύ ωραία, με πολύ ωραίο τρόπο. Πάρα πολύ καλά. Είναι αγαπημένος. Και σαν καλά,